Επειδή ζητήσατε να μην κάνουμε μόνο αναλύσεις επικαιρότητας, αλλά να εξετάζουμε και σε βάθος μερικά θέματα στρατηγικής, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με μία συνθήκη η οποία θα μας φέρει 250 χρόνια πίσω. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η συνθήκη μας εξηγεί καλύτερα και τη σχέση που έχουν η Τουρκία με την Ρωσία από τότε, ειδικά στην περιοχή του Εύσινο Πόντου και με το θέμα της Κρυμαίας. Άρα, γιατί να ασχοληθούμε με αυτή τη συνθήκη που υπέγραψαν το 1774 στη Βουλγαρία, άρα στην περιοχή λεγόταν τότε Κιουτσούκ Κενιαρτζή και άφησε αυτό το όνομα σε αυτή τη συνθήκη. Διότι αυτή η συνθήκη έρχεται για να καταλήξει ο έκτος πόλεμος μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας. Συγκεκριμένα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Έχει ενδιαφέρον γιατί θα έχει επιπτώσεις και για τον Ελληνισμό, αλλά λίγο πολύ έμεσες, εκτός από μερικά σημεία που είναι πιο σημαντικά. Άρα ας τα εξετάσουμε. Πρώτα απ' όλα είναι μια συνθήκη την οποία μπορεί να διαβάσετε αν κατέχετε τα ρώσικα. Υπάρχει στο διαδίκτυο το γνήσιο κείμενο και άμα θέλετε μπορεί να σας το στείλουμε κιόλας, άμα δεν το βρείτε εύκολα. Η ιδέα ποια είναι ότι έχουμε 28 άθρα που περιγράφουν μια κατάσταση της εποχής και αυτή η κατάσταση θα διαμορφώσει τα πράγματα, γιατί ουσιαστικά τι θα επιτρέψει. Πρώτα απ' όλα θα επιτρέψει στη Ρωσία να μπορεί να πηγαίνει εύκολα στον Εύσινο Πόντο. Μπορεί να θεωρείτε τώρα, επειδή βλέπετε τον τωρινό χάρτη της Ρωσίας, να είναι εύκολο. Δεν ήταν εκείνη την εποχή, εφόσον υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μιλάμε για την Κρυμαία και για την περιοχή της τωρινής Ουκρανίας, άρα όλο αυτό το πλαίσιο το 1774 θα γίνει ρωσικό εφόσον θα το χάσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα δώσει βέβαια δικαιώματα στους Τατάρους στην Κρυμαία και στην Βεσσαραβία αλλά και στο Κουμπάν, γιατί είναι μια απόφαση του τύπου εμείς θα αναγνωρίσουμε αυτούς τους πληθυσμούς που ξέρω ότι έχουν σημασία για σας, αλλά εμείς θα έχουμε πρόσβαση και γι' αυτό αυτοί οι πληθυσμοί ουσιαστικά θα υπάγονται στον Σουλτάνο, αυτός βέβαια με την ιδιότητα του Χαλίφ, εφόσον είναι το ανάλογο. Αυτό που έχει σημασία πιο πολύ για μας, όχι μόνο για τον Εύσινο Πόντο, είναι ότι ο Σουλτάνος ουσιαστικά θα πάρει χάρη σε αυτή τη συνθήκη από την Ρωσία 18 νησιά που είχε η Ρωσική Αυτοκρατορία στο Αιγαίο και βέβαια και την Πελοπόννησο. Γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί βλέπουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο για την Ρωσία, παρόλο που εμείς συνεχίζουμε να λέμε ότι η Ρωσία θέλει να έρθει προς τα μέρη μας, τι δεν έχουμε ακούσει για τις θάλασσες κτλ. Στην πραγματικότητα εδώ το βλέπουμε σε αυτή τη συνθήκη ότι η Ρωσία θα προτιμήσει να έχει τον έλεγχο του Εύσινο Πόντου ακόμα και αν είναι να χάσει 18 νησιά του Αιγαίου και την Πελοπόννησο. Έχει σημασία αυτό γιατί δεν το έχουμε συχνά στο μυαλό μας στην Ελλάδα και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο. Για μένα μου θυμίζει και τη συνθήκη του Βερολίνου του 1878, όπου ενώ εμείς θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θέλει να έχει για πάντα την Κύπρο, στην πραγματικότητα θα την εγκαταλείψει χωρίς κανένα πρόβλημα για να κρατήσει τη συνεκτικότητα στα Βαλκάνια και το λεγόμενο μουσουλμανικό τόξο. Άρα εδώ βλέπουμε με αυτή την προηγούμενη συνθήκη του 1774 ότι στην πραγματικότητα είναι η Ρωσία που θα αποχωρήσει από το Αιγαίο για να εγκατασταθεί πιο ισχυρά εντός του Εύσινου Πόντου και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει μια σύνδεση η οποία θα είναι άμεση και θα πηγαίνει βέβαια
στη συνέχεια προς την Κωνσταντινούπολη, μην ξεχνάμε τι θα γίνει και εκ των υστέρων. Άρα αυτό που έχει σημασία για μας σε αυτή τη συνθήκη είναι ότι εκτός από το γεγονός ότι η υψηλή πύλη θα πει ότι εγώ θα προστατέψω και τους χριστιανούς αυτοί που θα είναι στο δικό μου το πλαίσιο, θα έχουν δικαίωμα βέβαια οι Έλληνες να διαχειριστούν και για τα καράβια τους την ρωσική σημαία, δεν είναι μια λεπτομέρεια, είναι σημαντικό. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό επί του πρακτέου δεν θα βοηθήσει ακριβώς, θα βοηθήσει μόνο τοπικά, αλλά όχι στη συνέχεια. Αυτό που θέλω λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι από τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχασε σε αυτόν τον πόλεμο, εντάξει, γι' αυτό δέχτηκε να κάνει αυτή τη συνθήκη, ουσιαστικά θα χάσει την Κριμαία, θα χάσει το πάνω μέρος του Εύξεινου Πόντου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το έχει ξεχάσει. Άρα ακόμα και τώρα όταν ακούμε την Τουρκία να μιλάει για αυτές τις περιοχές και να μιλάει για τους Τατάρους, είναι επειδή έχει ακόμα στο μυαλό τους αυτούς τους Τατάρους της Κριμαίας, όχι γενικά, και θέλει να πει με αυτόν τον τρόπο ότι μην ξεχνάμε ότι ακόμα και εσείς οι Ρώσοι αναγνωρίσατε ότι αυτός ο πληθυσμός θα υπάγεται στον Σουλτάνο ως Χαλίφ. Άρα δύο πράγματα διαφορετικά που είναι σημαντικά. Η αναγνώριση του σκηδευμένους από την Ρωσία των Τατάρων, η εγκατάλειψη από τη Ρωσία των νησιών στο Αιγαίο και της Πελοποννήσου προς όφελος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βλέπουμε το αντάλλαγμα σε σχέση με το Αιγαίο και τον Εύξεινο Πόντο. Είναι ένα σημείο το οποίο είναι χαρακτηριστικό, γιατί ουσιαστικά προτιμάει η Ρωσία να έχει κάτι που είναι εξασφαλισμένο στην άμεση γειτονιά της, παρά να έχει πρόσβαση σε κάτι που είναι πιο μακριά. Αυτό μας θυμίζει το Χάτλαν σε σχέση με το Ρίμλαν. Φανταζόμαστε ότι μια ανάλογη συνθήκη, ας πούμε, η Μεγάλη Βρετανία θα είχε συμπεριφερθεί εντελώς διαφορετικά και θα προτιμούσε να έχει πρόσβαση σε πιο μακρινές περιοχές από το απλώς να κοιτάξει τι γίνεται στη γειτονιά της. Άρα έχουμε λοιπόν μια απόφαση από δύο χερσαίες δυνάμεις, οι οποίοι θα ασχοληθούν με δύο θάλασσες, όπως έλεγαν οι Τούρκοι, την Μαύρη και την Λευκή, όπως λέμε εμείς το Αιγαίο και τον Εύξεινο Πόντο, και θα υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πάνω σε αυτά τα σημεία, που βέβαια είναι γύρω από την Κωνσταντινούπολη, αλλά η Κωνσταντινούπολη θα παίζει πάντοτε αυτόν τον σημαντικό ρόλο στην περιοχή, και γι' αυτό είναι καλό να έχουμε και αυτή τη συνθήκη στο μυαλό.